Κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης, κυρίες και κύριοι, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κύριο Γιάννη Ρεγκλίτη, και τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον κύριο Γιώργο Μπενέτο, καθώς και τα διευθυντήρια όλων των επιμελητηρίων για την απόφαση να συνδιοργανώσουμε τη σημερινή εσπερίδα, όπως είπε ο κύριος προηγουμένως, σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος και με θέμα ασφαλιστές και διαμεσολαβητές. Διάλογος εφόλης της ύλης. Ο κλάδος των ασφαλιστών όλων των βαθμίδων και κατηγοριών είναι ένας από τους πολυπληθείς και δυναμικούς κλάδους που οφείλουμε να υποστηρίξουμε στα προβλήματά του και να συμμετέχουμε σε όλες τις δράσεις που βελτιώνουν και εδραιώνουν τη θέση του. Απότερος σκοπός και στόχος αυτής της προσπάθειας θα είναι η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ιδιωτική ασφάλιση μέσα από τους ανθρώπους και με τους οποίους έρχονται σε άμεση επικοινωνία και επαφή, που δεν είναι άλλοι από τους ασφαλιστές όλων των κλάδων. Ασφαλιστές και ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πορεία παράλληλη και σχέση στενή, αφίδρομη και άρρηκτα συνδεδεμένη. Κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή όπου η πολιτεία μειώνει συνεχώς τους πόρους στους τομείς της δημόσιας υγείας και πρόνοιας και συνάμα αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, η προσφυγή στην ιδιωτική ασφάλιση φαντάζει όλο και περισσότερο ότι είναι αυτή που προσφέρει λύσεις. Οι αλλαγές που συντελούνται το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας είναι σαρωτικές και ένας από τους χώρους που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες είναι η κοινωνική ασφάλιση. Θεωρώ πως ο πολίτης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα το είδος και το φορέα ασφάλισης που θέλει, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εισφορές στο κράτος για κοινωνική ασφάλιση που είναι ολοφάνερο ότι έχει χρεοκοπήσει και είναι κατώτερη των προσδοκιών του. Ο κλάδος της υγείας καρκινοβατεί με μεθόδους και πρακτικές που δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερα τους ασθενείς ασφαλισμένους. Στην πραγματικότητα, αν ο ασφαλισμένος κατέβαλε τα μισά χρήματα σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, θα είχε καλύτερες και ανθρώπινες παροχές. Είναι αλήθεια ότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι ασφαλισμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τις εισφορές τους και η απαγοήτευσή τους είναι μάλιστα τέτοια που φοβούνται ότι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Έτσι, πολλοί συμπολίτες μας αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στην ιδιωτική ασφάλιση, καθώς η αποταμίευση ή σε επενδύσεις ή σε ακίνητα είναι πλέον επισφαλής. Η οικονομική συγκυρία πιθανόν να αποτελέσει αναστατικό παράγοντα, καθώς έχει μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ακόμα κάποιες περιπτώσεις στην ασφαλιστική αγορά λάβωσαν την αξιοπιστία του κλάδου. Εδώ η ευθύνη της πολιτείας, που έχει υποχρέωση να διασφαλίζει τη διφερεγκυότητα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, είναι πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, η πεποίθησή μου είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες καταβάλουν προσπάθεια να αποτελέσουν άμεσα αξιόπιστη λύση στο έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης. Μου δημιουργείται ακόμα και η εντύπωση ότι στον ασφαλιστικό χώρο λειτουργεί και ένα σύστημα αυτοκάθαρσης. Ως ιδιώτης και επαγγελματίας, θα με ενδιέφερε να εξασφαλίσω σιγουριά και ηρεμία για οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί στη δουλειά μου, στην υγεία, την δική μου και της οικογένειάς μου και την περιουσία μου. Θα με ενδιέφερε να εξασφαλίσω την ποιότητα ζωής μου, τόσο και μελλοντικά τις σπουδές των παιδιών μου, την αξιοπρέπειά τους. Αυτή τη σιγουριά μπορεί να μου την προσφέρει μόνο η ιδιωτική ασφάλιση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Πιστέψτε με ότι από την επαγγελματική δραστηριότητά μου έχω να αναφέρω πολλά παραδείγματα μέχρι τώρα. Με αυτά τα λόγια, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους παρευρίσκονται στην ημερίδα μας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Επίσης, κλείνοντας, θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους και όλους τους διευθυντές εδώ πέρα, όλων των ασφαλιστικών εταιριών, μια και υπάρχει η δέσμευση από τον κύριο Χατζηδοδοσίου, του χρόνου, τέτοια εποχή να γιορτάσουμε μαζί και να πούμε τι κάναμε μέχρι του χρόνου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη, και σας προσκαλώ όλους.